που γίνεται σύνθημα βοήθειας για όλα τα παιδιά. 1056. Έχεις εσύ ανάγκη? Ξέρεις κάποιο παιδί σε ανάγκη? Κάλεσε το 1056. Γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. Γεια σας, είμαι η Μόνικα. Μικρή και αδύναμη μπροστά στον ερχομό ενός μωρού. Στην αγκαλιά σε βοηθάμε να φέρεις στον κόσμο το παιδί σου και να το μεγαλώσεις σωστά. Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr. Τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία. Οι πολύτεκνες οικογένειες χρειάζονται τη στήριξή μας. Ο φιλανθρωπικός εθελοντικός οργανισμός Θεόφιλος απλώνει την αγκαλιά του στις πολύτεκνες οικογένειες όλης της Ελλάδας. Η δική σας προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Καλέστε στο 210-8828-036 και μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Global TV. Ζωντανά στην εκπομπή Pet Story. Μέρη, πολύ ωραίο ντύσιμο. Καλησπέρα, Γιώργο. Η Just Perfect στο Ηράκλειο φρόντισε γι' αυτό και τους ευχαριστούμε. Ωραία. Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες τηλεθεατές. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω τα email επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και οποιαδήποτε επικοινωνία petstory@globaltv.gr, ενώ για τις αγγελίες για τα εξαφανισμένα, τα χαμένα ζωάκια, petalert@globaltv.gr. Γιώργο, ποιον έχουμε απόψε καλεσμένο, πάμε να τον γνωρίσουμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι ένας παλιός φίλος. Είναι ο Ζουάν Κούρτης, είναι σκηνοθέτης. Καλησπέρα, σκηνοθέτης. Γεια σας, χαίρομαι που σας βλέπω πάλι και υπό αυτές τις συνθήκες να καλωσορίσω εσάς και τους φίλους της εκπομπής.
Να πω ότι με λένε Ζωάν Κούρτης, είμαι σκηνοθέτης. Αυτό που με συνδέει την εκπομπή είναι μια φιλοσοφική αγάπη, έτσι. Αγάπη για τα ζώα. Ακριβώς προς τα ζώα. Και... γιατί άλλος αν μας βλέπει θα πει σκηνοθέτη τι το θέλει. Τι εκπομπή είναι εδώ. Κατάλαβε. Πώς συνδέεται π.χ. με την εκπομπή. Ναι. Ναι, είχα την τύχη να συνεργαστώ με μια φιλοσοφική εταιρεία πριν μερικά χρόνια για ένα αναπληρωτικό σποτάκι. Μάλιστα. Με θέματα δέσποτα σκυλιά. Αυτό είναι καλό, ρε. Είχε επιτυχία αυτό, είχε πετύχει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, κυρίως διαδικτυακά. Α, κυρίως διαδικτυακά. Για τους φίλους μας που δεν σε γνωρίζουν, πες μας λίγο την ιστορία σου, από πού ήρθες, λοιπόν, που βρέθηκες εδώ. Λοιπόν, κατάγομαι από τη Συρία. Ναι. Έχει γεννηθεί εκεί, δηλαδή. Γεννήθηκα Κάιρο. Ο πατέρας μου ήδη σπούδασε εδώ πέρα και έτσι, αφού γεννήθηκα, λίγους μήνες αργότερα ήρθα και καταστάθηκα πριν 32 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Τώρα πόσο είσαι, δηλαδή, κύριε Φιλιππέ, 32. Λοιπόν. Έτσι, λέω και εγώ, είναι πιο μεγάλος. Υπάρχει έτσι μια καλλιτεχνική φλέβα στην οικογένεια, στον χώρο της τηλεόρασης. Ναι. Δηλαδή. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου ασχολήθηκαν με το χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Η γιαγιά μου είναι σεναριογράφος. Ο θείος μου, ένας μακρινός ξάδερφος του πατέρα μου, είναι ένας γνωστός σκηνοθέτης στην Αμερική, έχοντας όνομα. Νασταρταν Ζουρ. Α, είναι γνωστός, είναι γνωστό για κάποιες ταινίες του, όπως η ταινία με τον Άντωνι Κουίν, το λιοντάρι της Ερήμου. Υπήρξε παραγωγός στην ταινία Halloween, ήρθα με τις μάσκες και του Καρπέντε με την Τζέμι Κέρτιτς. Ωραία ταινία. Ελληνική οικογένεια, λοιπόν. Με τα ζώα είναι και αυτοί οι συγγενείς σου, τα αγαπάνε. Όσο πω, δεν θα έλεγα πως είναι σε ένα φυσιολογικό ρυθμό. Όχι κάτι παραπάνω. Ενώ δηλαδή, ας πούμε, θα ταΐσουν ένα δέσποτο, ακριβώς. Δεν θα χτυπήσουν ένα ζώο στον δρόμο για να το χτυπήσουν ένα δωμάτιο. Μια ευαισθητοποίηση υπάρχει σαν ζώο. Ναι, απλώς εσύ, ας πούμε, στην οικογένεια είσαι αυτός που έχει το παραπάνω με τα ζώα. Ναι, που έδωσε κάτι παραπάνω, ναι, σε αυτό το θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και είπες ότι είσαι από τη Συρία. Υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση που δείχνουν οι Έλληνες απέναντι στα δέσποτα ζώα με τους Σύριους απέναντι στα ζώα τους. Ναι, λοιπόν, η διαφορά είναι, έχει ως εξής. Ποια είναι η διαφορά? Ένας λόγος πιστεύω έχει να κάνει και με το θέμα της θρησκείας. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή μια ευαισθησία υπάρχει στο θέμα της ανθρώπινης ζωής, σε ό,τι είναι ζωντανό. Και έτσι, δεν παίζει ρόλο αν είναι άνθρωπος ή κάποιο τετράποδο φύλο. Τι εννοείς τη θρησκεία που έχουν στις... Γενικά στις Ισλαμικές χώρες. Α, μάλιστα. Στις Ισλαμικές χώρες, ναι. Ένας λόγος που είναι λίγο παραπάνω ευαίσθητη σε οτιδήποτε είναι ζωντανό πάνω στη γη. Α, είναι δηλαδή λίγο παραπάνω ευαίσθητη στη Συρία, ας πούμε, με τα ζώα. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει περάσει. Έχει περάσει από την εικόνα του τρομοκράτη, του ανθρώπου που αφαιρεί ζώα για την αχαρίξη. Μα βλέπουμε εμείς την τηλεόραση και δεν ξέρω κιόλας αν είναι αλήθεια. Μπορείς να μας το πεις εσύ, γιατί θα έχεις εκεί τις άκρες σου και τις γνωριμίες σου. Βλέπουμε άσχημα πράγματα που κάνουν άνθρωπος με άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, φαντάσου αυτοί τι θα κάνουν στα ζώα. Ακριβώς. Και έχω κάτι να σου πω πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς υπήρχαν δύο από τα μεγαλύτερα ζωολογικά πάρκα σε αναπτυχές χώρες στη Συρία, τα οποία δεν ξέρουμε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται, επειδή είναι υπό την κυριαρχία αυτών των τρίτων που έχουν εισβάλει στη χώρα. Δεν το ήξερες εσύ αυτό. Όχι, ούτε εγώ. Δυστυχώς υπάρχουν κινητοποιήσεις από διάφορους φιλόσοφους σε διεθνή επίπεδο, ακόμα και από τους ντόπους στη Συρία. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν είναι εφικτό να γίνει σε πράξη αυτό το πράγμα, η κινητοποίηση γίνεται μόνο διαδικτυακά. Για την ενημέρωση των υπολείπων. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα δηλαδή. Δυστυχώς. Δηλαδή, και δεν γνωρίζουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ζώα. Αυτό δεν υπάρχει κανένας φύλακας, κάποιος να τα προσέχει, να τα ταΐσει και είναι. Δηλαδή μπορεί και να τα τρώνε, μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Ακόμα και να τα πουλάνε. Ακόμα και να τα πουλάνε. Ναι.
είναι και στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, είναι λίγο δύσκολο να. Δυστυχώς, ναι, να ασχοληθεί κάποιος. Ακριβώς, ναι. Επειδή υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα, δηλαδή βάζουν σε δεύτερη προτεραιότητα πλέον τη ζωή τους, τη λήψη του ζώου. Ναι, αλλά φαίνεται όμως μια κοινωνία που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στα ζώα, από εκεί φαίνεται. Ναι, και τώρα μου δίνει πάσα, ας πούμε, για να πω, το ξέρει και η Μέρη, το συζητάγαμε πριν, για έναν 17χρονο που έφυγε από τη Συρία. Είναι τα δύο περιστατικά που ήθελα να σα πω. Αυτό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι δύο περιστατικά που είναι το ίδιο μήνα. Ναι. Ένας 17χρονος πήρε μαζί του το τετράποδο φύλλο του, ένα χάσκι. Ναι. Και με χτυλίνο, νομίζω φτάσανε 500 χιλιόμετρα πήγανε μαζί. Ναι. Και ένα άλλο περιστατικό. Ο Ασλάν, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι, ναι. Και ένα άλλο περιστατικό. Ήταν μια οικογένεια από τη Συρία, Σύρι, πήρα μαζί τους... Τις γάτες, λες τώρα. Μια γάτα. Ναι, μια γάτα, μπράβο, ναι. Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό, με παρένθεση, ναι. Πώς άνθρωποι θεωρούν τους τετράποδους φύλους μέρος της οικογένειας, γιατί δεν τα παρατάνε. Ακόμα σε τέτοια κατάσταση. Μακάρι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι, μπράβο, είναι αλήθεια είναι. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, αυτό το παιδί του λέει ο έμπορος, ο δουλέμπορος, του λέει: δεν σε παίρνω αν έχεις μαζί σου το σκύλο. Ναι, και θεωρήθηκε σαν έξτρα επιβάτης. Ναι. Και του είχε κάνει τώρα τα εμβόλια, όλα τα πάντα. Ναι, με το διαβατήριό του. Και μάλιστα, όπως και πολλοί άλλοι πρόσφυγες, τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα τα έχουν φυλαγμένα μέσα σε ζελατίνες, επειδή ξέρουν ότι θα περάσουν δύσκολες καταστάσεις. Α, με νερά, υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα να βουλιάξουν και να παραμείνει πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα. Ακούμε τι γίνεται. Δυστυχώς. Και τα ταξιδιωτικά είχε και το διαβατήριο του σκύλου. Και το έχει φυλαγμένο μαζί με το δικό του. Για να δούμε το πόσο του ήταν σημαντικό ο φίλος μου. Είπαμε μέρες οικογένειας. Μέρες οικογένειας ακριβώς. Αυτό μας το λέγει και η κυρία Γεωργία, η μακρύ από την Γκόφα, την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πρέπει να θεωρούμε μέλη της οικογένειας. Μα έτσι είναι. Και εγώ το σκυλό μου μέλο της οικογένειας μου το θεωρώ. Που το λέμε, είπαμε. Έκτορας. Κάτι διάβασα κάπου. Ετοιμάζεις κάποια ταινία, κάποιο ντοκιμαντέρ σχετικά με τα ζώα. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Έτσι εφεύγεις μέλης τίποτα. Τα καλά, πατέρα. Ναι, χάρη σε μια φιλοσοφική ομάδα, μελλοντικά, αυτό θα γίνει το 2016, θα υπάρξει μια δράση μέσα του διαδικτύου, ενημέρωση του πολιτών μέσα από βίντεο και συνεντεύξεις για την καθημερινότητα, το πώς βλέπει ο πολίτης και το τι προβλήματα έχει στη καθημερινή ζωή με θέματα κατοικίδια. Επειδή τέτοια περιστατικά υπάρχουν άπειρα. Άμα ανοίξουμε οποιαδήποτε φιλοσοφική ιστοσελίδα και πάμε στην κατηγορία που είναι οι καταγγελίες, θα δούμε ιστορίες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για μέρες. Όπως τραυματισμό κατοικιδίων, από αδιαφορία ή όχι αδιαφορία του κράτους, αδυναμία του κράτους προς αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν. Ναι, αλλά όμως και αυτός που το χτυπάει τώρα, Ζωάν, και το παραθέτει, δεν είναι εγκατάλειψη, δεν θεωρείται. Το κράτος έχει τι να κάνει, δηλαδή να έχει έναν αστυνομικό πάνω από τα θέλω, ναι. Δυστυχώς και αυτό πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ώστε τουλάχιστον να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτή τη στιγμή που έχουν βρει ένα άλοθη και την εύκολη λύση, ότι τα ζώα δεν μιλάνε. Με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν, να μην είναι μάρτυρες στο περιστατικό και να μην καρφώσουν το ποιος το έκανε. Με αποτέλεσμα να έχουν το κεφάλι στήσιμο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ενώ αν ήταν σε κάποιον. Δηλαδή πρέπει να μιλάνε, δηλαδή. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς έτσι το βλέπουν. Καλά, αυτό να σου πω κάτι δεν παίζει ρόλο και ανθρώπους σκοτώνουν. Πριν για δύο εβδομάδες χτυπήσαν ένα ποδηλάτη και τον εγκαταλείψαν στον Πειραιά. Δυστυχώς αυτά είναι από τα άτυχα περιστατικά που συμβαίνουν και πολύ συχνά, κυρίως στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να πάω σε αυτό το θέμα. Πριν μερικά χρόνια, κάπου το 2015, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε ένας παγκόσμιος ποδηλάτης. Μου ενδιαφέρει και το όνομά του. Ένας ποδηλάτης. Όχι. Που διέσχισε όλη την Ιφίλιο με το ποδήλατο.
πήγε Θιβέτ, πήγε στο Ισραήλ, πήγε στην Αφρική με το ποδήλατο. Και ήρθε στην Ελλάδα και το πάρει. Ήρθε στην Ελλάδα και πού πέρναμε, στον Ισθμό. Όχι, αλήθεια, λες. Πώς έκανες αυτοκίνητο στον Ισθμό. Στην Αττική Οδό και απειβίωσε στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω της κίνησης. Αν είναι δυνατό. Δεν το ξέρα, παιδιά. Αυτό και με ποδήλατο δεν το ξέρα. Σοβαρά μιλάτε. Αυτό είναι εντάξει, είναι για κλάμα. Είναι δυστυχώς αυτό που λέγαμε. Κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις που δεν μπορεί να καλύψει δυστυχώς η χώρα, έχει φορτωθεί τόσα πολλά που δεν ξέρει πραγματικά από πού να καλύψει. Άρα μου λέει δηλαδή ότι αφού τους ανθρώπους τους παρατάνε έτσι, φαντάζομαι θα ζω. Ακριβώς. Να επανέλθω λίγο στη Συρία. Οι νόμοι κράτους απέναντι στη συμπεριφορά των ανθρώπων στα ζώα είναι πιο αυστηρή από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα ή πιο ελαστική? Όχι, είναι πιο ελαστική. Απλά υπάρχει η ανθρώπινη, δηλαδή κάτι σαν οι άνευ κανόνες. Ακριβώς επειδή επικρατεί και η θρησκεία και το θέμα ότι ο καθένας θα σεβαστεί το ζωντανό πλάσμα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν και νόμο αυτό. Επειδή δεν υπάρχει θρησκευτικός νόμος πάνω στα ζώα όπως π.χ. στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή εκεί. Ναι, καθαρά. Εκεί πέρα και πάλι δεν υπάρχει. Υπάρχει ο θρησκευτικός νόμος, αλλά και πάλι δεν κοιτάει στη ζωή του τετράποδου. Μάλιστα. Άλλο σεβασμός υπάρχει. Ακριβώς. Πάντως δεν εφαρμόζεται τώρα. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στη τηλεόραση, γίνεται χαμός. Τώρα κάπως έχει ξεφύγει δυστυχώς η κατάσταση. Γιατί παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν τον πόλεμο. Μιλάμε τώρα πριν 5 χρόνια. Φέτος κρίνουμε τα 5 χρόνια από την εισβολή που έγινε από Τρίτους προς τη Σύρια. Ναι. Και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουν γίνει τόσα πολλά εγκλήματα, όχι μόνο στους ανθρώπους, ακόμα και στα ζώα. Όπως το περιστατικό τώρα, το παράδειγμα που λέγαμε, που είδαμε με τους ζωολογικούς κήπους. Ναι, κατάλαβα. Αυτό δεν το ξέραμε καν και δεν έχει βγει στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι τα σνομπάρουμε το θέμα της ζωής των ζώων. Αλλά πιστεύω. Δεν το σνομπάρουν, αδιαφορία. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι μια είδηση που θα ενδιαφέρει τον καθένα μας. Πώς σου δεν. Καλά, ναι, θα μου πεις. Έχει σχέση με τα ζώα και δεν ενδιαφέρει τον καθένα μας. Όλες μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς κοιτάμε πιο πολύ, εγώ πιστεύω, την τηλεθέαση παρά στην ευαισθητοποίηση των καταστάσεων εκεί πέρα. Να σου κάνω τώρα τσιμούρθε. Εκεί ρίχνουν φόρες και τέτοια πράγματα. Δηλητηριάζουν ζώα. Έτσι τώρα μου ήρθε αυτό στο μυαλό να σε ρωτήσω. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Παρόλο που υπάρχει και η ευαισθησία σε αυτές τις ψυχές, υπάρχουν και οι άνθρωποι που μπαίνουν στον πειρασμό για το α και τα λόγο να το κάνουν αυτό. Υπάρχει τιμωρία γι' αυτό. Τιμωρία. Όχι ακριβώς για αυτή την πράξη, επειδή έκανα κακό σε ένα ζώο. Ναι. Για την πράξη γενικότερα, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή κάποιος δικαιολογείται, αλλά όχι για την πράξη επειδή έβλεψε κάποιο ζώο. Ναι, κατάλαβα. Δυστυχώς τα δικαιώματα των ζώων είναι σε δεύτερη δευτερότητα. Και τρίτη. Έγινε μια παρένθεση. Ναι. Στην Ιορδανία, όταν που το άνοιξαν τα κινέζικα εστιατόρια, κάπου στη δεκαετία του 80 αυτό συνέβη, μέσα στο διάστημα 2 εβδομάδων, κατά κάποιο μυστήριο τρόπο, εξαφανίστηκαν όλα τα ζωντανά και αδέσποτα της περιοχής εκείνης. Καταλαβαίνω. Και μια και το έπρεπε αυτό, να σας πω γιατί εγώ δεν το ξέρω. Απλά για να πληρώσω. Να δούμε, δηλαδή, για να δούμε γιατί σταματάει αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί έκλεισαν τα κινέζικα εστιατόρια, όχι επειδή χρησιμοποιούσαν τα ζώα, επειδή ήταν παράνομο το κρέας τους. Άκου να δεις. Δηλαδή δεν είχε νομιμοποιηθεί το κρέας των αδέσποτων, των σκυλιών και των γατιών. Κατάλαβα. Είναι δυνατόν. Και πάνω σε αυτό, για την Ελβετία έχετε ακούσει, γιατί είναι γνωστή η Ελβετία? Όχι, η Ελβετία είναι τι πάνε εκεί και καταθέτουν. Ναι. Τα κρύματα. Λοιπόν, είναι και για κάτι άλλο γνωστό που εγώ δεν το ήξερα, το μάθω τώρα τελευταίως. Έχουν κάποιες γιορτές σε κάποια διαστήματα του χρόνου όπου τρώνε γάτες και σκύλους. Οι Ελβετοί που θεωρούνται πολιτισμένοι και έχουν τέτοιες γιορτές, αυτό που σας λέω ισχύει, όποιος θέλει μπορεί να πατήσει στο διαδίκτυο και να το δει. Και μάλιστα τα κάνουν και λουκάνικα.
Και είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και συμμετέχουν όλοι οι παιδιά, οι Ελβετοί. Εκεί δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν είναι νόμοι, είναι θέμα πολιτισμού, παιδιά. Γι' αυτό λέμε οι Έλληνες ότι είναι πολιτισμένοι. Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά. Ναι. Να πάμε τη Σταυρομαχία, που για να πεθάνει ο κάθε τάβρος περνάει από χίλια βάσανα. Από χίλιους βασανισμούς, από μαχαιριές, από τα ξύφη του ταυρομάχου. Και στο τέλος, δηλαδή δεν υπάρχει νικητής, ποτέ δεν βγαίνει νικητής ο τάβρος. Πάντα νεκρός βγαίνει στο τέλος. Έτσι. Μέχρι να βρεθεί ο ταυρομάχος που θα τον σκοτώσει και θα τον αφήσει νεκρός στον τόπο του. Ξεφύλα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Το μόνο είναι που χάρηκα πριν λίγο καιρό και το λέω, δεν με πειράζει. Με τον τάβρο που τον έβρισε τον άλλονα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε, τελώς τον έβρισε. Βέβαια το σκοτώσαμε μετά τον τάβρο. Και έναν άλλο που είχε καρφώσει τον ταυρομάχο. Βέβαια ο τάβρος, όπως είπε και ο Ζωάν, στο τέλος δεν την πληρώνει. Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω στη Συρία. Οι ερωτήσεις μου είναι αγωνιστικά εκεί. Πες μας τι ζώα υπάρχουν εκεί που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν λόγω του τροπικού κλίματος, του μεσογειακού κλίματος, ναι. Έχουν την τύχη να έχουν ζώα όπως τσίτα, καμελοπαρδάλους, ελέφαντες. Βοηθά κυρίως το κλίμα και το ότι είναι κοντά σε γειτονικές χώρες που τα έχουν αυτά τα ζώα και να τα έχουν. Δυστυχώς εγώ δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να πάω στους ζωολογικούς κήπους της Συρίας για να... Α, δεν έχεις πάει να μου πεις αφού έφυγες. Αν και πηγαίνω ερχόμουν τα καλοκαίρια, αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα από αυτά τα ζωολογικούς. Είναι αυτή η δύο μεγάλη που μας έλεγες. Ναι, ναι, επειδή δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι εκτός. Ναι, ναι, κατάλαβα τι είναι. Στην Δαμασκό της είναι εκτός της Ποτέρουσας. Αλλά έχω κάποιες φωτογραφίες του που είχε σε μικρή ηλικία που είχε πάει ο πατέρας μου. Α, και έχει τραβήξει. Ακριβώς. Πραγματικά είναι καταπληκτικός χώρος. Εκεί πέρα έχει κανείς να έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ζώα που μόνο στις ταινίες και σε ταινίες ανημέρειες όπως τη Μαδαγασκάρη να δει. Ναι. Όπως ζεύρες, άλλο ένα παράδειγμα εκεί πέρα. Ωραία. Τα οποία τώρα, δεν γνωρίζουμε τι έχουν απογίνει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ελπίσουμε, ναι. Ναι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε παρακολουθήστε. Απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr. Pet Story, ζωντανά, εδώ στην Ελλάδα. Θα σας πάρει και πάλι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα τώρα. Σου έχει συμβεί ποτέ να συναντήσεις κάποιο περιστατικό βίας, εσύ, κάποιος φίλος σου, κάποιος δικός σου άνθρωπος? Έτσι, σχετικό με τα ζώα. Πάνω στο ναι. Δεν ήταν ακριβώς πράξη βίας, απλά βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση, το οποίο δεν υπήρχε κάποιος να βοηθήσει και ήταν καθαρά κάτι που έπρεπε να το κάνουμε, να τον αναλάβουμε εμείς. Θες να μας πεις λίγο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία περίπτωση ακριβώς που είναι. Λοιπόν, αυτό συνέβη και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι. Σε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία εγώ λόγω της φιλίας μας δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Ο γείτονας στην ίδια πολυκατοικία είχε ένα ζευγάρι σκύλων
τα οποία γέννησαν φέτος και τα είχε βάλει στο προάβλιο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι... Ναι, ήταν γύρω στα 5. Γύρω στα 5. Και με αποτέλεσμα η ίδια κάθε μέρα με δικά της έξοδα να πηγαίνει κάτω, να καθαρίζει τους χώρους, να φροντίσει και να ταΐζει τα κουτάβια αυτά. Επειδή ο ίδιος ο κύριος αυτό ο ηλικιωμένος δεν μπορούσε μόνος του λόγω της ηλικίας και της κατάστασής του να φροντίσει τα ζώα. Με αποτέλεσμα να έχει πάρει την πλήρη ευθύνη χωρίς να είναι δικά της ή ίδια. Κανένα άλλο στην πολυκατοικία. Ναι, δεν τελειώνει εκεί όμως το θέμα αυτό. Υπήρχαν παράπονα περί δυσοσμίας, περί ηχορύπανση, επειδή λαμπιέζαν συνέχεια, γιατί κατά βράδυ. Λογικό είναι, ναι. Κάποιος πρέπει να τα υιοθετήσει, γι' αυτό λέμε να υιοθετούμε. Γι' αυτό λέμε να κάνουμε στήρωση στα ζώα. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω αυτό, για το θέμα της ενημέρωσης και της παιδείας που ο καθένας έπρεπε τα βασικά που θέλω να τα ξέρει. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Με αποτέλεσμα να μαζέψουν υπογραφές από όλους τους κατοίκους της πολυκατοικίας και να καλέσουν την υγειονομική για να καταγγείλουν τον κύριο αυτό. Περιστατικό αυτό για να μαζέψει, να βρεθεί μια λύση, να μαζέψει τους κύριους. Δεν θα μπορούσαν όμως, ρε παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω μέρη, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί, ο καθένας τους από 5 λεπτά να σπαταλήσει για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή για να μαζέψουν υπογραφές. Να διώξουν τα σκυλάκια, βρήκαν χρόνο. Δυστυχώς ούτε μια κονσέρβα, ούτε σκυλοτροφή, ποτέ τους κανένας δεν πρόσφερε σε αυτά τα κατοικίδια. Εκτός από την κοπέλα. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να έρθει η νομική υπηρεσία και να του δώσει προθεσμία. Είχε περάσει 4 μήνες από τότε που είχαν γεννηθεί. Ναι. Το περιστατικό συνέβη για 4 μήνες. Του δώσανε προθεσμία μία εβδομάδα να ξεφορτωθεί όλα τα σκυλιάκια που είχε εκεί πέρα παρετημένα στην υπόλοιπη. Καλά, τώρα να ξεφορτωθεί, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη. Δηλαδή, τι του είπα. Ξεφορτωθεί ακριβώς έτσι όπως έχει. Αλλιώς, μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει πρόστιμο 1000 ευρώ για το κάθε κουτάκι που θα υπάρχει εκεί. Εδώ πέρα εμπλέκονται μεταξύ πάρα πολλά πράγματα και εδώ καταλαβαίνουμε ότι άνθρωποι ακόμα και του δημοσίου το πόσο γνωρίζουν το θέμα των φιλοζωικών εταιριών. Και σε τι βαθμό μπορούν να βοηθήσουν αυτά τέτοιες καταστάσεις. Θα επανέλθουμε εκεί απλά να εξηγήσω τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Όταν τους είπε ότι εδώ 4 μήνες δεν μπορούσε να τα ξεφορτωθεί και να τα δώσει, θα βρεθεί τώρα μέσα σε μια εβδομάδα να θα καταφέρει να τα δώσει. Είναι μικρός ο χρόνος. Δεν μας νοιάζει, λέει, αυτό το περιθώριο σου δίνουμε, κόψε το κεφάλι σου, κάνε ό,τι θέλεις. Σε αυτή την περίπτωση θα τα πάρω εγώ, θα τα πάω να τα απολύσω στο πάρκο της περιοχής. Είπε ο κύριος. Ο ηλικιωμένος. Η απάντηση του. Λάθος βέβαια αυτό, έτσι. Ναι. Εντάξει, πάνω στα απόμονωση ήταν η μοναδική απάντηση που θα μπορούσε να δώσει. Αλλιώς σε μια εβδομάδα θα είχε 1000 ευρώ πρόσφυγα το κάθε σκύλο. Θες να πεις ότι πιέζει έτσι είδους την κατάσταση ο Δήμος, ναι. Όπου σε αναγκάζει να αφαιρθείς άσχημα. Αυτό εννοείς. Κάπου αλλού θα να καταλήξω κιόλας. Με αποτέλεσμα, αυτή από την υγειονομική υπηρεσία να του πούνε ότι εάν διαπράξει κάτι τέτοιο θα έχει ένα επιπλέον πρόστιμο που θα τα αφήσει ελεύθερα και χωρίς εμβόλια τα κουταβάκια, ελεύθερα στο πάρκο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό έπρεπε να βρει σπίτια για να τα μπορέσει να τα δώσει. Λέει, αλλιώς λέει, δώσα σε κάποια φιλοζωική εταιρεία. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό που είπε για τη φιλοζωική εταιρεία, επειδή υπάρχει και αυτή η εντύπωση ότι η φιλοζωική εταιρεία θα αναλάβει όλα τα λάθη όλων αυτών των ανθρώπων που αφήνουν τα σκυλιά να γεννιούνται έτσι αβέρτα. Ναι, θα επανέλθουμε εκεί. Άρα πάμε σε αυτό που είπε η Μέρη, ότι πρώτα η στήρωση είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς. Κουτσά στραβά, καταφέραμε μέσα σε μια εβδομάδα, του δώσανε, η αλήθεια είναι, του δώσανε περιθώριο και άλλες 3 μέρες για να δώσει και τα 2 μεγάλα, επειδή τα μικρά. Καταφέραμε να τα δώσουμε χάρη σε μια μεγάλη γνωστή φιλοσοφική ιστοσελίδα που βάλαμε εκεί πέρα την αγγελία. Μάλιστα. Ποια περιοχή έγινε αυτό, σε ποια περιοχή. Κοντά στο Παγκράτη. Κοντά στο Παγκράτη, μάλιστα. Λοιπόν, έχει φιλοζωική. Λοιπόν, επαναλαμβάνομαστε σε αυτό το θέμα της φιλοζωικής. Άνθρωπος της συνολικής υπηρεσίας
ή πρότεινε σαν λήξη να δοθούν σε κάποια φιλοσοφική εταιρεία. Αυτό που δεν γνωρίζουν, όπως και εκείνος που θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και πιστεύω και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εντύπωση πως οι φιλοσοφικές εταιρείες λειτουργούν σαν κάτι σαν ελεύθερο ανοιχτό ξενοδοχείο. Λάθος. Θα μπορούσε ελεύθερα όλοι, ό,τι αδέσποτα και σκυλιά, να τα πάνε να τα αφήσουν εκεί. Δεν είναι μάγιο. Ακριβώς λες, και έχουν ένα απέραντο χώρο και θα μπορούσαν εκεί να βλέπουν και να. Του βάλουν δικά του έξω από την τσέπη του, να η μέρη να ξέρει. Ακριβώς. Είναι γεμάτες και φιλοσοφικές. Ακριβώς είναι γεμάτες. Είναι σε όποιες φιλοσοφικές ιστοσελίδες πήγαμε, μα καμία δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει να κρατήσει αυτά τα. Μία γάτα μέρη διάβαζα, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες γατάκια στα 7 χρόνια, αν μην δεν τις δηλώσουν, γεννάει. Μόνο μία γάτα. Δηλαδή φαντάσου τι γίνεται. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο με τις γάτες όταν στην πόλη. Και το μόνο, δηλαδή αυτό πρέπει δηλαδή, να το γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι πολίτες της χώρας, ότι οι φιλοσοφικές δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κατοικία και αδέσποτα ζώα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές, την ιάτωση οι οποίοι παρέχουν στη Ρώση σε χαμηλές τιμές, σύνταξη της αγγελίας ώστε να μπορέσουν να τα δώσουν και να τα πάρει κάποιος ενδιαφερόμενος ή κάποιες ενδιαφερόμενες οικογένειες αυτά τα αδέσποτα. Καλά τώρα με το διαδίκτυο γίνεται καλή δουλειά. Το διαδίκτυο. Εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δηλαδή πηγαίναμε πίσω στην εποχή της εφημερίδας, εκεί ήταν ακόμα πιο πρωτόγνωρες. Ναι, όχι, τώρα είμαστε καλά και τα email που δίνει η Μέρη μπορεί ο κόσμος ό,τι ανακοινώσεις έχει, ό,τι προβλήματα έχει. Τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα και η ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα των ζώων πραγματικά είναι πιστεύω σε πολύ καλό βαθμό ναι. Με σύγκριση με άλλα χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι το βλέπεις εσύ, ε? Ναι. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και το διαδίκτυο. Και όχι μόνο το διαδίκτυο, και άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και χρησιμοποίησαν ως εργαλείο το διαδίκτυο γι' αυτό. Εσύ έχεις βάλει κάποιο ζωάκι. Ναι, λοιπόν, και πώς το αποκτήσαμε αυτό. Ένα γκριφόν Μαλτές, το οποίο ήταν αδέσποτο. Το ένα του μάτι είναι τυφλό. Ναι. Το έχουν χτυπήσει δηλαδή. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή έτσι το βρήκαμε. Και η αλήθεια είναι ότι ένας φίλος μας το βρήκε και πώς έγινε η ιστορία αυτή. Εμείς στη δυσκολία, πριν 5 χρόνια περίπου, είχαμε ένα. Φαίνεται ότι είναι σκηνοθέτηση, ημερομηνίες, ώρες, λεπτά που ήταν χρόνια. Ξέρω, εγώ θα συνδυάζω, δηλαδή ακριβώς πριν πήγε 5 χρόνια, με κάποιο περιστατικό που έγινε εκείνη τη χρονιά. Ναι, με κατάλαβα. Ούτια ή κάποια ταινία που βγήκε σε αυτή τη χρονολογία, κάπως έτσι έχω τα συνδυάσει και τα έχω αριθμημένα χρονολογημένα όλα στο μυαλό μου, έτσι οργανωμένα. Λοιπόν, ναι. Πριν 5 χρόνια λοιπόν, χάσαμε ένα γκριφόν που είχαμε για 4 περίπου χρόνια. Κάλεσε, χάσατε για το σπίτι, όχι, την πόρτα. Όχι, δυστυχώς κόλλησε αυτό το καλαζά. Το καλαζά. Oh. Και το καταλάβαμε. Μέρη αυτό που φοβόμαστε. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα. Και δεν είχαμε πάρει καθόλου χαμπάρι ότι έπασχε από αυτό. Και εμείς νομίζαμε ότι ήταν μια απλή ίωση. Επειδή ήταν χειμώνα. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή. Η Μέρη θέλει να κάνει, το έχει ζητήσει εδώ και καιρό. Μια εκπομπή να κάνουμε για το καλαζά. Τώρα δεν ξέρω αν θα το σωστό να καταγγείλω και ένα περιστατικό που έγινε με το συγκεκριμένο με μια κτηνέα. Δεν χρειάζεται να. Όχι, θα μα το πει αυτό μεταξύ μα απλώ. Ένα περιστατικό που έγινε με το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο γκριφό που είχαμε, τη ζωή, ήταν και θηλυκό, η ζωή, ήταν στα τελευταία της. Είχαν ακρώσει όλα της τα εσωτερικά όργανα. Κάτσε, περίμενε, τι ηλικία είχε. Ήταν μικρή. Ήταν γύρω στα... Τι είχε καρκίνο, είχε. Λόγω της... του Καλαζάρ. Λόγω του Καλαζάρ, τα ξεχάστηκα. Ήταν στο τελευταίο στάδιο. Εδώ να τους σκέφτομαι καλά την ανάγκη για αυτό τη... Και ήταν 5 χρονών περίπου. Κρίμα. Και ήταν ακριβώς η ηλικία την οποία την είχαμε συνηθίσει και ήταν. Μέρος της οικογένειας. Ακριβώς. Με 5 χρόνια. Την
μία μας την επιδημία του, μας είπε ότι τη σοβαρή κατάσταση που, έχει. Ναι. Και μας είπε ότι είναι θέμα όχι πλέον θέμα ημερών, ναι, αλλά θέμα πλέον ωρών, αν θα τη βγάλει ή όχι. Σας είπε. Τι, ναι. Ναι. Και όντως έτσι ήταν. Απλά εμείς τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε για να είμαστε σίγουροι ότι πάσχει από αυτό. Τη ζητήσαμε, ναι, να μας κάνει εξέταση αίματος. Ναι. Εκείνη δεν κάνει κάτι τέτοιο, απλά πήρε δείγμα από το αίμα της και είπε ότι θα το πάει στο βιολογικό κέντρο. Ναι, 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 για να κάνει την ανάλυση. Για να κάνει την ανάλυση στο χημείο, ναι, για να κάνει την ανάλυση αίματος. Ναι. Το κράτησε το μπουκαλάκι, πληρώσαν προκαταβολικά ένα μεγάλο ποσό. Ναι. Για να γίνει έτσι. Για να γίνει αυτό. Εσείς απλώς θέλατε να το κάνετε, σας είπα ότι έχουν μείνει ώρες. Δηλαδή, μας είπε ότι δεν είναι ανάγκη, ούτως ή άλλως θα πεθάνει. Απλά εμείς για σιγουριά να ξέρουμε από τι έπασχε και από τι έπαθε. Πονούσε ζωάρα. Πάρα πολύ. Δηλαδή το καταλαβαίνα, το βλέπαμε και όσα. Δεν σας είπε να κάνετε θανάσια. Σε τέτοια περίπτωση που πονάει, συνήθως ο κτηνίατρος προτείνει. Ας πω την αλήθεια, αυτό δεν το θυμάμαι. Επειδή είχα το μυαλό μου πιο πολύ στο να τη φροντίσω παρά το τι μου έλεγε η κτηνίατρος. Ναι, γιατί αν είναι να υποφέρει και να, ναι, πεθάνει από τους πόνους, ναι, να κάνεις εκθανασία. Ναι. Είναι κάτι που όλοι το αποφεύγουμε και δεν θέλουμε να μας συμβεί. Δυστυχώς είναι η τελευταία λύση. Δυστυχώς είναι η τελευταία λύση. Από το να υποφέρει. Ναι, και κάποιοι το θέλουν αυτό να γίνει και για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουν βγει και ταινίες, ναι, σε αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να το σκεφτείς αυτό. Ναι. Να το σκεφτείς. Δηλαδή μια ταινία μικρού μήκους όπως κάνει. Όπως ένα παράδειγμα με κάποιο ζώο, ναι, θα ήταν παράδειγμα και για τους ανθρώπους. Δηλαδή πώς είναι, ναι, η. Τι ναι. Πώς, η τελευταία σου ταινία τώρα ήταν του Ρέμπραντ, νομίζω. Του Ρέμπραντ, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει. Θα έρθουμε πάλι στο θέμα του Ρέμπραντ, γιατί και το ρεμικό μήκους ταινία που μόλις ετοίμασα. Ναι. Όχι, για να δούνε, να έχουν το μυαλό του ο κόσμο για την ταινία που θα βγάλει για τα ζώα. Γιατί μα αυτό μα ενδιαφέρει. Καλό ο Ρέμπραντ, εγώ δεν λέω. Ζωγράφο, άριστο. Και ζωή στα λίγα, αλλά για τα ζώα ενδιαφέρει. Στην κοινωνία, εκτό από το θέμα τη τέχνη, πιστεύω είναι πιο αναγκαίο ό,τι έχει να κάνει με θέμα, με κάτι ζωντανό πάνω στη γη. Εγώ πιστεύω ότι έχει πιο πολύ προτεραιότητα από οτιδήποτε. Κάτι ζωά, επειδή εσύ είχε είναι ζωά. Καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο με εμάς, δεν έχουν καμία διαφορά. Ακριβώς. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν μιλάνε. Ναι. Και το πρόβλημα δυστυχώς το κρατάνε μέσα τους. Έχουν διαφορά. Και την τύχη τους την κρατάνε πραγματικά στα χέρια μας. Επειδή αυτοί ούτε τη δυνατότητα έχουν να πούν ότι πονάνε, ούτε μπορούν να πάνε σε γιατρό για να γιατρευτούν. Και παραμένουν σιωπηλοί με τον πόνο τους. Πιστεύω όμως ότι έχουν δικό τους τρόπο και να μας μιλήσουν και να μας δείξουν. Αρκεί να έχουμε τεντωμένες σκέψεις μας και να τα ακούμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτοί που ενδιαφέρονται και θα αγαπάνε. Για να κλείσω το θέμα του περιστατικού που. Του δυσάρεστου περιστατικού που. Δεν το ξεχνάω, εγώ δεν το ξεχνάω. Θα προχωρήσουμε άλλο. Δεν θα προλάβουμε να το ρωτήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Αλλά είναι σκηνοθέτη. Ναι, καλά. Τα έχω λάβει γραμμή, θα φτάσω κι άλλο. Ναι, το αποτέλεσμα. Μην στο Θανάση στις ιδέες. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη γιατρός να κρατήσει τα λεφτά της εξέτασης, να μην την κάνει. Δεν πήγε καθόλου στη διαδικασία να στείλει το αίμα για ανάλυση. Και όταν πήγαμε εμείς δύο μέρες αργότερα, μας έλεγε τα κάπου εδώ πέρα. Απλά τα έχουμε χάσει. Αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι. Δηλαδή, ξέρω σε πείραξε. Ναι. Ήταν ο σκύλος, αλλά είναι μεμονωμένο. Μας πήρε. Δεν συμβαίνει. Κάποια χρόνια, πραγματικά δεν θέλαμε άλλο κατοικίδιο από τότε να πάρει μετά τη ζωή. Έτυχε επειδή έμοιαζε και ήταν διαστάμπωση μαλτές με γρυφόν. Αυτό που έχουμε μετά τώρα. Από πόσα χρόνια. Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια. Όταν λέω πει και χρόνια και μέρες και τι ώρα, αφού λες ότι τα ρημάξε όλα. Ήταν χειμώνα, ναι, 2007 πέρα. Εγώ το πάω για πλάκα, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν είναι. Όχι, τι μέρα. Sorry. Ήταν 2006. Λίγους μήνες πριν χωρίσω, γι' αυτό το θυμάμαι. Από μια σχέση. Επειδή είχε έρθει μαζί μου και η συγκεκριμένη κοπέλα. Το θυμάμαι. Εμένα τι είναι αυτά που κοιτάς. Γιώργο είναι ο καταλόγος της Just Perfect. Ναι, είναι πολύ ωραία όντως. Ρίχνω μια ματιά και θα μπορούσα στην επόμενη εκπομπή. Εσύ με ξέρεις, Αγούστα. Ναι, ναι, ναι.
Just Perfect στο Ηράκλειο, λοιπόν. Ωραία, εγώ ποιος. Για όλα τα σώματα, για όλα τα γούστα. Και ελληνικά πάνω από όλα. Έχω ένα χαρτί εδώ τώρα, έτσι, να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Διάβαζα, ναι, για τους κλόνους. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια εταιρεία στην Αμερική που όταν μεγαλώσει ο σκύλος, ναι, λέμε τώρα φυσιολογικός θάνατος, 14-15 ετών πάει, παίρνουν κάποια βλαστοκύτταρα και φτιάχνουν, δηλαδή, ο Φόξ, ας πούμε. Η Ντόλι. Ναι. Φεύγει από τη ζωή δυστυχώς μετά από 15 χρόνια και μπορεί αυτή η εταιρεία να σου ξαναφτιάξει ένα ίδιο σκύλο. Βέβαια, δεν θα έχει τις ίδιες αναμνήσεις. Εσύ θα μπαίνετε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα μπαίνεις. Το κόστος είναι μεγάλο. Είναι 90.000 ευρώ. Βέβαια, εσύ σαν σκηνοθέτης δεν ξέρω. Ναι, κόστος. Δεν και το σπεστενία στο που βάζουν. Ναι, θέλω να σου πω τώρα, θα το κάνεις. Παπικά, δεν έχω... Σκεφτόσουν, ή... Δεν έχω βρεθεί σε αυτόν τον βαθμό, ώστε να νοσταλγήσω, πιστεύω καταρχάς. Δεν το κοιτάω τόσο πολύ θρησκευτικά αυτό το θέμα, ότι είναι αμαρτία, ότι θα ξανακάνουμε, θα πούμε σε θέμα ότι θα γίνουμε θεοί και θα ξανα... Δεν κατάλαβα πώς θα θέτεις. Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι ένας κύκλος που έκλεισε. Και τέλος. Ναι. Ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία πλέον να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Στη ζωή. Από τη στιγμή που έφυγε φυσιολογικά, ναι, ενώ στο ζώο, ναι, ναι, κατάλαβα το λες. Και εξάλλου πιστεύω ότι όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα είναι ξεχωριστές οντότητες. Για ποιο λόγο να το κλωνοποιήσεις, να νομίζω ότι δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μιλώ με την ανάμνηση του σκύλου. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις να έχεις μια κασέτα, μια ταινία και να την βάζεις να παίζει συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Και όπως είπε και ο. Θυμάμαι ο Δημήτρης Χο, ναι, για το άμα θα ξαναπέστρεφε στη σχέση με τον πρώτη στην Έλλη Λαμπέτη, δεν έχει νόημα, θα ήταν σαν μια ξαναζεσταμένη σούπα. Ωραία, ωραία ταινία. Είπες τώρα το καλύτερο, ωραία ταινία. Μια μέρα θα ήθελα πάντως με έρθει τώρα, μια και λέμε, ξέρεις, το έχω εδώ το έχω μαζί μου πάντα, είναι ένα γράμμα, η Μέρη ξέρει. Λοιπόν, ξέρει που το πάω τώρα. Είναι ένα γράμμα που λέγεται ένα γράμμα στο Φόξ το Λιγούρι. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν έχω μπορέσει εγώ ούτε η Μέρη να το διαβάσουμε. Λοιπόν, μόλις ξεκινάμε, κλαίμε. Κάποια στιγμή πιστεύω θα καταφέρουμε να το διαβάσουμε και στον κόσμο. Είναι ένα πολύ συγκινητικό γράμμα. Για τις τελευταίες στιγμές ενός σκύλου, μια περιγραφή γίνεται, που δηλητηριάστηκε δυστυχώς. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια στη σελίδα μας, Μέρη, έτσι δεν είναι, παλιά το έχουμε βγάλει. Προσπαθούμε να μην το βγάζουμε πολύ, κάπου το έχει. Η Μέρη το έχει βρει. Λοιπόν, και το έχω εκτυπώσει. Απλώς ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Θα σου το δώσω, ναι, μετά το γράμμα να το διαβάσεις. Λοιπόν, περίμενα να το δώσει ή θα το να το διαβάσεις. Όχι, όχι, τώρα να το διαβάσεις. Εσύ μπορεί να μην κλάψεις, που δεν είμαι τόσο σίγουρος, θα κλάψουμε εμείς. Όχι, είναι τα ίδια. Άστο, γι' αυτό άστο καλύτερα. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος μου, κάνει νόημα ο διευθυντής με. Να σου πω. Δεν θα το κάναμε και το διευθυντή, κλωρό να είχαμε δύο. Φαντάζεσαι, μέρη θα είναι σε 90.000 ευρώ. Να έχουμε δύο. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι. Εγώ προσωπικά είναι δεύτερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Φλάν. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που είστε εδώ. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να το δούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, από μένα, καλό βράδυ και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Εγώ πριν σας πω καλό βράδυ, θα σας υπενθυμίσω τα email επικοινωνίας με την εκπομπή μας. petalert@globaltv.gr και petstory@globaltv.gr. Καλό βράδυ και από εμάς, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ και από εμένα. Γεια σας.